Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mad. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα παρεούλα σε αυτό το υπέροχο, φανταστικό, μοναδικό, υπερτέλειο πλατό. Πάντα φυσικά με το πακέτο στην παρέα μας, μην το ξεχνάμε και αυτά. Το πακέτο το οποίο μας βοήθησε να ανανεώσουμε και να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη πλατουδάρα εδώ πέρα και να αισθάνεστε κάθε φορά που έρχεστε εσείς, αλλά και εσείς κάθε φορά που ανοίγετε την τηλεόραση, ότι είστε μέσα στο σπίτι σας. Λοιπόν, πάκετε τηλεακό μου, μπορείτε φυσικά να μπείτε και να δείτε όλα τα έπιπλα που έχει, τα φανταστικά, έτοιμο παράδοτα, σε Ελλάδα και Κύπρο, πακέτο κατά παύλα online, μπαίνετε και στο Instagram και παίρνετε και πάρα πολλές ιδέες και έχετε ξεπατάτε εκεί πέρα και βλέπετε και πόσο στοιχίζουν τα έπιπλα και μπαίνετε και κάνετε κατευθείαν την παραγγελία και είναι όλα πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, εμείς λέω να πάμε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε και αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο. Στην παρέα μου καλεσμένος θα είναι ο Γιάννης Λάφης, θα έχει έρθει εδώ, θα κάνει και ένα πολύ ωραίο, από ό,τι ξέρω έχει ετοιμάσει έτσι πολύ ωραίο unplugged για μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πολύ 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 χαρούμενη γιατί με τον ένα medley έτσι φανταστικό, με τον Γιάννη είμαστε έτσι πολύ κοντά και μουσικά και στα γούστα μας, οπότε περιμένω πώς και πώς να δω τι είναι αυτό που έχει ετοιμάσει. Κατά τα λοιπά, ναι, πάμε να ξεκινήσουμε με Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Και βασικά αυτό το αστείο, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες δεν έχει σταματήσει να γίνεται. Όπου ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης του χάκαραν, σου λέει, το λογαριασμό του στο Instagram. Λοιπόν, και μάλιστα, πώς το λένε, ο Χριστόφορος είναι και σε αυτή τη φάση που φέτος παραπαντοποιεί και τα γυρίσματα του από τη νέα σειρά. Εδώ βλέπουμε και την ανάρτηση που έκανε στο λογαριασμό του στο Facebook. Ενημέρωσε λοιπόν τους διαδικτυακούς του φίλους πως το προφίλ του στο Instagram έχει χακαριστεί και έχει προσφύγει στη δίκη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν έχω τσεκάρει αν έχει πάρει το λογαριασμό του πίσω. Παρ' όλα αυτά, έχω να σας πω ότι είναι, δεν ξέρω, το ότι τις τελευταίες μέρες συμβαίνει παντού και το λογαριασμό του Γιώργου Λιάγκα Χάκαραν, ο οποίος τον πήρε πίσω σχεδόν πολύ πολύ γρήγορα, και του Δημήτρη το λογαριασμό Χάκαραν, του Γκαρέζου, και μάλιστα εκείνος έκανε και λίγο παραπάνω χρόνο, δηλαδή του πήρε μια εβδομάδα περίπου να το πάρει πίσω και μάλιστα του είχαν σβηστεί όλες τις φωτογραφίες, αλλά τις σιγά σιγά επανέρχονται από ό,τι έμαθα, από ό,τι μου είπε. Και γενικά είναι έτσι, να προσέχετε τι πατάτε, γιατί εγώ έτσι όσο μίλησα λίγο, μου είπε ότι καμιά φορά στα mail, όχι στα μέσω και μέσω mail γίνεται και μπορεί να φαίνεται το email πάρα πολύ επίσημο, αλλά πρέπει να τα διαβάσεις, να διαβάσεις ακριβώς τι λέει για να δεις και μην πατήσετε τίποτα περίεργο, οπότε να το έχετε στο νου σας, όπως επίσης και από τα μηνύματα που σας έρχονται μέσα από το Instagram, γιατί μπαίνουν μέσα και μετά αλλάζουν κωδικούς, αλλάζουν τα πάντα όλα, σβήνουν φωτογραφίες, αλλάζουν ονόματα, ξέρετε τώρα. Και κανένα δεν έχει καταλάβει και νομίζω για χρήματα από ό,τι έχω καταλάβει το κάνουν αυτό, δηλαδή ζητάνε, μετά έρχονται σε επικοινωνία μαζί σου και εσείς σου ζητάνε χρήματα, οι hackers, αλλά ναι, και μετά από hacker είναι fucker η κατάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τι κάνεις. Μη δεν είσαι αυτό το Meet the Fuckers, τη σειρά, ταινία. Τι, ναι, fuckers, είπα κάτι. Είπα κάτι κι εγώ. Άσε μας μπορεί να στρώ ψυγά, γιατί εδώ παίζουμε τουρ. Λοιπόν, μίλες Φώκια τώρα, γιατί πλάκα, εντωμεταξύ σκέφτομαι και αυτό που έγινε στην Αλόνισο και με ξεπερνάει το ψαραντούφι. Με ξεπερνάει. Και γενικά με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, πόσο είμαστε συχαμένα πλάσματα εμείς οι άνθρωποι. Φίλε, είμαστε συχαμένα πλάσματα. Αλήθεια, δεν σεβόμαστε τίποτα. Δεν σεβόμαστε τίποτα εμείς οι άνθρωποι. Αλήθεια, δεν σεβόμαστε τίποτα. Δεν σεβόμαστε τη φύση, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Και φυσικά εννοείται ότι έρχεται και μας εκδικείται, έτσι, προφανώς. Λοιπόν, γιατί και όλο αυτό που βιώνουμε μια εκδίκηση είναι, εγώ αυτό το πιστεύω ξεκάθαρα. Εκδίκηση, κάρμα, γιατί karma is a bitch, που λένε, και όχι η παραλία. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενή μας ειδησούλα. Όπα, κάτσε φίλε εδώ, πού είσαι, τα έχω χάσει όλα. Πού πάμε, στους Ολυμπιακούς. Λοιπόν,
Art. Πάμε λίγο να δούμε γιατί όλοι μιλούν για τις εμφανίσεις, παιδιά, των αθλητών της Λιβερίας. Θέλετε. Η οποία έχει έρθει να αλλάξει έτσι τη μόδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε φωτογραφία. Α, οκ, okay, εντάξει, περιμένω. Λοιπόν, την έχουμε. Για αυτές τις εμφανίσεις, λοιπόν, γίνεται λόγος που εάν δεν... Αφήστε τη λίγο έτσι, να αφήστε τη λίγο την εικόνα να υπάρχει. Αν δεν το έχετε παρατηρήσει ακόμη, στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχει αυτό που βλέπετε και αξίζει να το παρατηρήσετε. Είναι οι επίσημες στολές των αθλητών που κατάφεραν να ξεχωρίσουν από την πρώτη κιόλας στιγμή, καθώς έτσι καταφέρει να αλλάξει, εδώ βλέπουμε κιόλας, η Λιβερία, τον τρόπο που βλέπουμε τη μόδα τα τελευταία χρόνια στις αποστολές των χωρών. Λοιπόν, ο Clemens, ο οποίος σχεδίασε τις επίσημες στολές της αποστολής της Λιβερίας, ίδρυσε μάλιστα και την εταιρεία το 2004 με σύνθημα «Not for you, for everyone». Τίποτα δεν είναι δα τυχαίο. Λοιπόν, πολύ... Τι μπορείς να πας και να τους παρακολουθήσεις και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξέρετε πόσο έχει ζημιωθεί. Από το διάβαζα τις προάλλες. Ναι. Το διάβαζα τις προάλλες γενικώς εκεί στο Τόκιο που γίνονται τώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πόσο εξοργισμένοι ήταν που δεν μπορούσαν να πάρουν να τους παρακολουθήσουν. Πόσο χασούρα έχει όλο αυτό. Γιατί ξέρεις, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι και τουρισμός, είναι και χρήματα. Σκέψου ότι δεν μπορείς να πας τώρα να παρακολουθήσεις τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα σκέφτε πόσα χρήματα χάνονται. Και είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή διοργάνωση αυτό. Χαμός, τέλος πάντων. Θα πεις τι μας λες τώρα κι εσύ. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Ναι, πάμε να φύγουμε και Every Time I Cry που έρχεται από Ava Max σε πολύ λίγο, μόλις πάμε στο break. Ωστόσο, πάντα δεν θέλω να ξεχνάτε ότι την παρέα μου έχω αυτά τα φανταστικά δωρολόγια της υπερπαραγωγής, τα μοναδικά, τα υπέροχα, τα τέλεια, όπου έχω κλέψει το λευκό, οπότε θα το πάρω αυτό από εδώ πέρα, έτσι, για να μην... το πήρα. Όπου έχω κλέψει το λευκό και το φοράω. Το ρολόι που είχες δει και σ' άρεσε, κατάφερα να σου το αγοράσω. Είναι αυτό που φοράω εγώ, το βιοκεραμικό, το φανταστικό το ρολόι με αυτόν τον industrial σχεδιασμό που βλέπεις μέσα, που βλέπεις μέσα το μηχανισμό ακριβώς πώς λειτουργεί και χάνεσαι λίγο έτσι με το μηχανισμό εδώ πέρα. Εγώ χάνομαι κάθε φορά που το κοιτάζω και μου προκαλεί και μία, μια ηρεμία έτσι που βλέπω τους δείκτες και βλέπω και αυτά τα πώς... Πώς να ονομάζονται τώρα αυτά, κάποια στρογγυλά πλακίδια με δαγκανίτσες γύρω-γύρω που έρχεται και πιάνει η μία στην άλλη και δημιουργείται αυτή το φανταστικό αυτό design με αυτά τα βιοκεραμικά ρολόγια. Swatch λοιπόν, bio-keramic, από 2 τρίτα κεραμικό και από 1 τρίτο βιολογικής προέλευσης πλαστικό. Τα κάνει ανθεκτικά, αδιάβροχα έως και 30 μέτρα κάτω από το νερό, παρακαλώ πάρα πολύ. Ό,τι πρέπει για να... έχετε έτσι μέσα στο καλοκαίρι σας, είναι το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ και όχι μόνο. Swatch.com για να μπείτε φυσικά να δείτε όλες τις σειρές, όπως επίσης να μπείτε και να δείτε και όλα τα χρώματα, αλλά μπορείτε να πάτε και σε ένα φυσικό κατάστημα, να τα δοκιμάσετε όλα στα χέρια σας και να διαλέξετε ποιο είναι αυτό που ταιριάζει σε εσάς περισσότερο. Πάμε σε ένα σύντομο break, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί περιμένω πώς και πώς, δεν τότε. Γιατί περιμένω πώς και πώς, είπαμε, Ava Max. Γιατί περιμένω πώς και πώς, να υποδεχτώ το Γιάννη Λάδη εδώ στην παρέα μου. Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θυμάρι ρίχνω στις φωτιές με τυρανούν οι όμορφιες, οι όμορφες οι φώνησες κι εσύ που με λησμόνησες. Άγριες μέλισσες, όπως καταλάβατε, έχει το προγραμματάκι μας για τώρα, καθώς ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τον τρίτο κύκλο των Άγριων Μελισσών. Και βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες και είναι και οι πρώτες φωτογραφίες. Ποιο βλέπουμε τώρα εδώ? Εδώ βλέπουμε την Ουρανίτσα, ναι, την Ουρανία με... δεν βλέπω. Το Βαγγέλη του Παλαιξανδρίου, τον οποίο έχω φιλοξενήσει, έχει απόλυτο δίκιο, Αστέρι. Πόσα χρόνια πριν? Λίγο πριν τον κορονοϊό δεν ήτανε? Στο Λόκα ήτανε, ναι. Άρα, παιδιά, έχει περάσει από εδώ.
ο οποίος κάνει και. Εν τω μεταξύ, έχω φάει σκάλαμα τώρα γιατί προσπαθώ να θυμηθώ ποιον ηθοποιό κάνει. Ποιον χαρακτήρα κάνει. Τον Κλαριτζή. Τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο. Άστο καλό. Τον Κυριάκο. Λοιπόν, είδαμε εδώ πέρα μαζί με φυσικά με το, μαζί με το παιδάκι τους στις Άγριες Μέλισσες. Τι είδαμε εδώ μετά, δεν βλέπω. Μισό. Να δω την επόμενη φωτογραφία. Δώστε τι μου. Α, βλέπουμε εδώ πέρα την Δρόσο, φυσικά, με τον μικρό Σέργιο και με την Ουρανίτσα πάλι, στο Μοδριστράδικο. Αχ, τι ωραία. Θέλω πολύ να γυρίσουν, να επιστρέψουν οι Άγριες Μέλισσες. Έχουμε και άλλη φωτογραφία. Και εδώ βλέπουμε, εντάξει, το κλασικό, το τρίο, το Στούντσες, ή αλλιώς τις Άγριες, τις Τρεις της Μέλισσες, Ασημίνα, Ελένη και Δρόσο. Λοιπόν, παντρεύτηκε άλλα γίδα να είμαι, αλλά και ολόκληρος δώρος είχε γίνει για αυτό το γάμο. Τελικά παντρεύτηκε. Δεν ξέρω. Είχαν βγει κάτι αναγγελίες γάμου. Εδώ βλέπουμε, βέβαια, εδώ βλέπουμε άλλο τρίο φανταστικό, κυριολεκτικό τρίο. Τον Νικηφόρο με την Ασημίνα και την Δρόσο. Καλέ, μου έχουν λείψει αυτές οι. Μου έχουν λείψει αυτός ο χειμώνας, ο καταθλιπτικός κατά τα λοιπά που πέρασα βλέποντας Άγριες Μέλισσες. Όχι, αστεία. Λοιπόν, πάντως περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει αυτή η σειρά. Είδαμε μάλιστα ότι ξεκινάει και με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 με το αυθεντικό κιόλας, με το αυθεντικό ηχητικό. Τι είχατε βάλει από πάνω, ότι είχατε βάλει το soundtrack. Και τέλος πάντων περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει και σταματάω κάπου εδώ. Κατά τα λοιπά. Πάμε λίγο σε ανατροπές στο φινάλι της 6ης σεζόν του Lucifer, το οποίο εγώ δεν το έχω δει. Εσείς το έχετε δει πάνω. Λοιπόν, το Netflix έχει δώσει πάντως στη δημοσιότητα το ένα τρέιλερ και ανακοίνωσε την ημερομηνία για την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων της δημοφιλούς αυτής της σειράς, όπου φαίνεται ότι θα ξεκινήσουν στις 6 Σεπτέμβρη. By the way, περιμένουμε, εκτός από το Lucifer τώρα, περιμένουμε και νομίζω περιμένουμε και Casa de Papel. Καλά δεν θυμάμαι. Να το δούμε το τρέλι, πάμε. Κοιμήσου αγοράκι μου, εσύ κοιμήσου, έχεις φάει τον κόσμο όλο, κοιμήσου. Λοιπόν, αυτό είδαμε και σκεφτόμουν τώρα όσο έβλεπα το τρέιλερ του Lucifer, το οποίο δεν το έχω δει και θέλω να το ξεκινήσω κιόλας τώρα, έτσι στις διακοπές μου μέσα, ότι περιμένουμε. Α, βγήκε νέα σεζόν από Virgin River, σε περίπτωση που το έχετε δει εσείς, γιατί είχε γίνει ολόκληρος χαμός και τελικά βγήκε καινούργια σεζόν. Και όχι αυτό, γίνεται χαμός στη νέα σεζόν από το Virgin River. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και συνέχεια. Σαν τη Θεσσαλονίκη θα γίνει κι αυτό. Περιμένουμε νέα σεζόν από Emily in Paris. Σωστά. Περιμένουμε νέα σεζόν από Bridgerton, περιμένουμε νέα σεζόν από Casa de Papel, που τελειώνει κιόλας. Περιμένουμε νέα σεζόν, γενικώς περιμένουμε νέες seasons, okay. Οπότε καλό είναι αυτό γιατί θα έχει να περάσει ωραία ο χειμώνας αφού θα πούμε ξανά σε καραντίνα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Με Νίκο Βέρτη και σ' αγαπάω. Πω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, για το κύριο τραγούδι του Νίκο Βέρτη. Μην ξεχνάτε φυσικά το διαγωνισμό μας για το Xbox που τρέχει στα social media μας με Mad TV. Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Λάφη. Εδώ είμαστε λοιπόν, γυρίσαμε και επιστρέψαμε και δεν είμαι πολύ καλά και επιστρέψαμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί στην παρέα μου θα υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη και εδώ της εκπομπής, αλλά και εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Πριν όμως τον υποδεχτώ, έτσι γιατί θέλω να έχουμε όλο τον χρόνο εδώ παρέα να τα πούμε, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πάντα στην παρέα μου φυσικά έχω την πολύ πολύ αγαπημένη μου Swatch. Αυτά τα υπέροχα ρολόγια, τα βιοκεραμικά ρολόγια από 2 τρίτα κεραμικό και το 1 τρίτο βιολογικής προελεύσεως πλαστικός. Τι γίνεται τώρα? Μπορείτε φυσικά να μπείτε μέσα στο swatch.com και να τα δείτε όλα. Εδώ εμείς έχουμε περισσότερο τις διχρωμίες και τις τριχρωμίες που έχουμε επιλέξει, αλλά έχει και αυτό το, έχει και το ροζ, το φανταστικό, το λευκό, το μαύρο, το γαλάζιο, το πολύ αγαπημένο μου. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε και να τα δείτε όλα μέσα στο swatch.com, όπως επίσης να πάτε και σε ένα φυσικό κατάστημα, να τα δοκιμάσετε και στο χεράκι σας. Και νομίζω πως δεν ξέρω με ποια σειρά θα φύγετε, αλλά σίγουρα θα φύγετε με ένα ρολόι στο χέρι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα συγκεκριμένα, εγώ τα λατρεύω και τα αγαπώ και γι' αυτό τα έχουμε και εδώ στην εκπομπή και είναι και καινοτομία στην ορολογοπία. Και τέλος πάντων, πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας
αυτή τη στιγμή, αυτό το λεπτό και αυτό το δευτερόλεπτο, το Γιάννη Λάφη. Μόνιμο. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Τι γίνεται. Τι γίνεται, Λένια, πώς θα πας. Τι νέα. Εδώ καλά, μωρέ, ξέρεις τώρα. Λίγο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι live, λίγο μας κλείνουν, λίγο εκπομπή. Αυτό, το κλασικό που συμβαίνει τον 1,5 τελευταίο χρόνο, έτσι. Τι να κάνουμε. Έχεις έρθει όμως εδώ με τραγούδι. Έχω έρθει με τραγούδια να σας φτιάξω λίγο το κέφι, ναι, να ανεβούμε, ναι, γιατί πέσαμε πολύ, ρε παιδί μου, τελευταίο. Έχουμε πέσει λίγο, ρε παιδάκι μου, τώρα. Τι γίνεται πια. Πες μου λίγο τι γίνεται τώρα. Το κομμάτι καταρχάς έχει βγει τρεις εβδομάδες που κυκλοφόρησε. Έχει βγει τρεις εβδομάδες το τραγούδι. Όχι, ναι, άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια λέγεται. Είναι σύνθεση και στίχη Arcade. Ναι. Αν θυμάσαι καλά, είχα έρθει πριν 2 χρόνια εδώ πέρα. Το θυμάμαι, λίγο πριν τον κορονοϊό ήταν. Λίγο πριν τον κορονοϊό. Και πιο πριν. Θα θυμάμαι. Θα σου πω την ιστορία αυτού του τραγουδιού αρχικά. Πες. Το Όχι Άλλα Λόγια είχε γραφτεί πριν 2 χρόνια περίπου. Άντε. Πριν πάω στο Final Four. Αλήθεια. Ναι. Είχα πάει εγώ, είχα πιάσει στους Arcade. Να τους πούμε κιόλας γιατί είναι εξαιρετικά παιδιά όλοι. Ο Ντιβένο, ο Γκάμπριελ, ο Παύλος, ο Λουκάς και ο Αναστάσιος Ράμος. Και κάναμε έτσι μια ωραία παρεούλα. Γράψαμε αυτό το τραγούδι μαζί. Κυρίως οι Arcade προφανώς. Και ήθελα να το έχω έτοιμο, ρε παιδί μου, όταν θα πάω στη δισκογραφική να τους πω πάμε. Πάμε αυτό. Το έχουμε αυτό. Τελικά μπήκα στη δισκογραφική και συζητήσαμε ότι ήταν καλύτερο να βγει ένα άλλο τραγούδι. Οπότε γι' αυτό το βγάλαμε τώρα. Ήταν η δεύτερη μας επιλογή. Ήταν δική μου επιλογή να το βγάλω δηλαδή αυτό το τραγούδι. Περάσαμε ούτως ή άλλως. Δεν ήθελα να βγάλω μια μπαλάντα. Ναι. Ξανά, γιατί είχαμε πέσει, οπότε ήθελα να ανεβούμε λιγάκι το καλοκαίρι. Ναι, ήθελε να ανεβούμε το καλοκαίρι. Ήθελα εγώ να ανεβούμε το καλοκαίρι, ας. Ήθελε, ναι. Μας τα φύλαγε. Πρέπει να αλλάξει η παροιμία τώρα. Πρέπει να λέμε ότι όταν κάνουμε σχέδια, ο κορονοϊός γελάει. Καλά, αυτό ξαναπες. Λοιπόν, να δούμε. Θες να δούμε και το Pinterest Europe λίγο. Πάμε, που ναι. Έχουμε. Το TikTok. Yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Λοιπόν, αυτό είναι ένα TikTok. Είναι ουσιαστικά το challenge χορογραφία. Μπράβο. Που έχουμε κάνει. Είναι ένα dance break στο τραγούδι που το χορογράφησαν ο Πάνος Μαλακός και ο Κωνσταντίνος ο Μακρυπίδης. Αυτό. Και όποιος θέλει το κάνει στο TikTok είναι. Πείτε στο TikTok, πατήστε τον ήχο και κάντε το. Παιδιά, ναι, πηγαίνετε να το κάνετε. Πατήστε να το κάνετε. Εγώ σίγουρα δεν μπορώ να το κάνω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Α, μπορεί να πω στο Γιάννη να μου δείξει τη χορογραφία, οπότε μετά θα το κάνω. Θα σου δείξω τη χορογραφία, αλλά θα σου πω ότι υπάρχει και ένα άλλο πιο απλό challenge. Εγώ είμαι για τα δύσκολα, αλλά πες μου και ποιο είναι το πιο απλό. Θα σου απλό. Πω και το πιο απλό που είναι το πιο. Έχεις δει αυτούς τους τύπους που κάθονται στην παραλία, στη θάλασσα, ναι, και κάθονται μία ώρα εκεί στην ακτή μέχρι να μπουν στη θάλασσα. Ναι. Κρυώνουν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν θα κάτσουμε να περιμένουμε. Πάμε να τους σπρώξουμε. Αυτό είναι το challenge. Σπρώχνεις όποιος διστάζει να μπει στη θάλασσα. Επειδή έχω άνθρωπο αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου που αν το κάνω αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα με πνίξει. Αλήθεια σου το λέω. Κολλητή μου, παιδιά, μπαίνει στη θάλασσα, αλλά μιλάμε ότι θέλει 3 ώρες για να μπει στη θάλασσα. Ευχαριστία. Μα αυτό δεν θέλει. Και μπορεί και να μην μπει και ποτέ. Δηλαδή φτάνει μέχρι εδώ και μετά ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Εάν τη πρόξει είναι όχι ξύλο, όχι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Βράχος, τίποτα, δεν ναι, 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 ναι. Αυτό δεν θέλει πολύ σκέψη. Ή που μπαίνει, ναι, ναι, ή που δεν μπαίνει. Αυτό, ή που μπαίνει. Κάτσε για θεραπεία. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτό το καλοκαιρινό το vibe. Το vibe. Έχουμε έρθει όμως εδώ σήμερα για να τραγουδήσουμε. Πριν φύγουμε και εδώ με το βίντεο κλιπ, θέλω να μου πεις λίγο σε τι φάση είσαι τώρα με live κλπ. Είσαι και εσύ σε αυτό το κλασικό με τις συζητήσεις που δεν ξέρουμε τι θα γίνει το χειμώνα. Είναι αυτό, ότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα αυτό το καλοκαίρι, αλλά σε φρενάρει αυτή η κατάσταση που μας έχει βρει το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτό, ό,τι live και να κανονίσεις να κάνεις είναι όλα στον αέρα, γιατί δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα κρούσματα, μεταλλάξεις τώρα που έχουμε και όλα αυτά. Σωστά, έχουμε και τη Δέλτα. Στο Δέλτα είμαστε ακόμα, αυτό το Ωμέγα που λένε. Αυτό έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα. Μεταλλάξεις, που λέει ο λόγος. Από τραγούδια σκέφτεσαι κάτι. Από τραγούδια, ναι, έχω ήδη ξεκινήσει να γράφω και μόνος μου, αλλά και με συνεργάτες του χώρου. Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα πολλά πράγματα. Ούτε λίγο. Ούτε λίγο, έτσι. Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω. Υπάρχει ένα τραγούδι. Ναι. Το οποίο μπορώ να αποκαλύψω ότι θα είναι στα αγγλικά. Οκ. Okay. Θα είναι έτσι λίγο πιο ραδιοφωνικό. Οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω άλλα. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Okay. Δεν μπορώ να σου πω ποιος το έγραψε. Μετά μπορείς να μου πεις να κλείσουμε τις κάμερες. Μετά στο backstage. Εντάξει, ωραία.
Οπότε έχεις και αυτό στα σκαριά από ό,τι καταλαβαίνω. Έχω αυτό, έχω αρχίσει και γράφω και μόνος μου κάποια τραγούδια. Έχω βασικά χρόνια τώρα συρτάρει κάποια τραγούδια που σκέφτομαι να μπω στη διαδικασία, να βρω ένα παραγωγό, έναν ενορχιστρωτή, να θα δούμε πώς μπορούν να βγουν. Ανυπομονώ δηλαδή γι' αυτό. Αλλά αυτό, θέλω να είναι και το κατάλληλο timing να τα βγάλω αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνεις ότι και να τα βγάλεις είναι λίγο σε φρενάρι φάση. Δεν μπορούμε να παίξουμε πουθενά. Από μόνο στο YouTube και στα media, δηλαδή μόνο αυτό μας σώζει. Λοιπόν, παιδιά, ας μην πέσουμε άλλο. Όχι. Ας πάμε να απολαύσουμε όχι άλλα λόγια, ας μην πούμε για άλλα λόγια και σε επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο, γιατί θα έχουμε και την unplugged version και του όχι άλλα λόγια, αλλά και έτσι ένα ωραίο μασάπ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης εδώ πέρα. Οπότε, πάμε να απολαύσουμε όχι άλλα λόγια, επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο, με πολύ πολύ μουσική. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε και επιστρέψαμε και όπως βλέπετε έχει μεγαλώσει η παρέα μας. Μαζί εδώ δίπλα στο Γιάννη είναι και ο Αλέξο Μπούντρος, ο οποίος έχει φέρει και την κιθάρα του και θα τον συνοδεύσει. Και τώρα είδε, πώς θα τον κάνετε, η συζήτηση αυτή είχαμε πριν. όπου θα τον συνοδεύσει φυσικά σε αυτό το υπέροχο. Θα μας κάνει έτσι ένα ωραίο προγραμματάκι, ε? Έτσι, αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε live. Ναι ρε παιδιά, ας το κάνουμε εδώ τουλάχιστον. Ας το κάνουμε εδώ πέρα. Τι θα... Μια μικρή γεύση. Να σου πω κάτι. Όχι. Όχι άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια. Όχι πάμε άλλα να λόγια. Ακούσουμε τώρα μόνο. Και πάμε να ακούσουμε τώρα και πάμε να τους απολαύσουμε μαζί με εσάς, δηλαδή και εγώ, όπως καταλαβαίνετε. Το καλύτερό μου. Τέλεια. Λόγια και σκέψεις για τώρα, ξέρεις για μας. Κι ας μη σε ξεπέρασα ακόμα, παλεύουν οι σκέψεις. Πέφτει η ψυχή μου σε κόμμα, δεν θέλω να σ' ακουμπάει άλλο σώμα. Δώσε μου χρόνο ακόμα, ξέρεις για μας. Γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί. Μπορεί να απέχει απ' τη σωστή στιγμή. Μπορεί να θέλει να με εκδικηθεί. Γιατί μακριά της όμως δεν μπορεί. Γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί. Γιατί να απέχει απ' τη σωστή στιγμή. Μπορεί να θέλει να με εκδικηθεί. Γιατί μακριά της όμως δεν μπορεί. Sent you to me. I'm just hoping I don't repeat history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday and make a love on a Monday. Yeah. Nobody, nobody else, babe. 'Cause I'll be switching up positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in a bedroom. I'm on the Olympics when I'm dropping through hoops. All my life I'm feeling nothing I wouldn't do. That I wouldn't do. Switching for you. Kitchen and I'm in a bedroom. I'm on the Olympics when I'm dropping through hoops. All my life I'm feeling nothing I wouldn't do. That I wouldn't do. Get. Ξέρω μόνο αυτό. Your loving head now, baby. I'm begging.
begging, begging you. So put your loving hand now, darling. Riding high when I was king. I played hard and fast cause I had everything. You walked away, you want me then. But is it come and is it go? And it wouldn't. So anytime I bleed, you let me know. Anytime I see, just let me go. Anytime I need, you let me know. But I plant that seed, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Yeah, yeah. Da, da, da. I'm begging, begging you. So put your loving head now, baby. I'm begging, begging you. So put your loving head now, darling. I'm begging, begging you. Πιάνει διάθεση το τραγούδι. I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me. You're like a shot of Hugo. I think I'm about to explode. I can taste the tender like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm riding, cause you're taking me there. Don't you know, you spin me out of control. Ooh, 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 ooh. Can do this all night, damn this love is skin tight. Baby, come on. Pull me like a bass drum, spoken like a freedom. Baby, come on. Rock my way to the sunlight. Make this dream the best I'll ever know. Daddy dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't ever let me go. Domino, like I'm a domino, like I'm a domino. Και τώρα θα σας παρουσιάσω το νέο μου τραγούδι. Τριών εβδομάδων. Βγήκε από την Panic Records. Όχι άλλα λόγια, όχι άλλα λόγια. Πάμε να το ακούσουμε. Ξανά, στα μάτια σου φυλάκισε με μόνο. Φταίει αυτή η σιωπή που χάνομαι στο χρόνο. Δεν θέλει λόγια, ο έρωτας δεν είναι ευθύνη. Άσε μ' απόψε να μαντέψω τι θα γίνει. Όχι άλλα λόγια, όχι άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια, μεγάλα λόγια. Όχι άλλα λόγια, όχι άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια, μεγάλα λόγια. Ξανά, στα μάτια σου φυλάκισε με μόνο. Και μέχρι να 'ρθει το πρωί αγάπησέ με. Δεν θέλει λόγια, ο έρωτας δεν είναι ευθύνη. Άσε μ' απόψε να μαντέψω τι θα γίνει. Όχι άλλα λόγια, όχι άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια, μεγάλα λόγια. Όχι άλλα λόγια, όχι άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια, μεγάλα λόγια. Μέσα στα δυο σου χέρια αφήνω με ξανά. Σου παραδίνομαι. Κι αφού του έρωτα τα λόγια είναι φθηνά, αγάπησέ με σιωπηλά. Όχι άλλα λόγια, όχι άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια, μεγάλα λόγια. Όχι άλλα λόγια,
όχι άλλα λόγια, όχι άλλα λόγια, μεγάλα λόγια, μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχ, παιδιά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ τόσο πολύ. Πέρασε φανταστικά. Πέρασε ωραία. Δεν ξέρω και σας συγκέχεια. Αλλά πέρασε φανταστικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τον Γιάννη πάντως συμπέφτουμε και πάρα πολύ στο ρεπερτόριο. Οπότε, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, την JCJ μου την έφερες απ' έξω και δεν το περίμενα καθόλου. Έψε, σε ευνηδίασα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα από εδώ και στο εξής. Έχουμε πολύ μουσική, γράφουμε τραγούδια, ιδέες καινούργιες, καινούργιες συνεργασίες. Όλα τώρα από Σεπτέμβρη λογικά. Και είναι ρευστά, μετά το καλοκαιράκι. Ναι. Και είναι ρευστά λίγο όλα, ναι. Τα ξέρεις. Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Εμείς θα σας στείλουμε ένα τεράστιο φιλί και θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε ακόμα μία μέρα στην παρέα μας. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Ένα τεράστιο φιλί σε όλους σας. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Bye. Γεια σας.